αναφέρω δηλαδή το θέμα της πρόσβασης σε στρατιωτικές περιοχές που βρίσκονται με τον έλεγχο της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΗ και επαναφέρει η τουρκική πλευρά ώστε να γίνουν έρευνες για αγνοούμενους, εκφράζοντας παράλληλα τον ισχυρισμό ότι ανάλογο αίτημα της ΔΕΑ εκκρεμεί εδώ και 7 μήνες. Το ελληνοκύπριο μέλος στη ΔΕΑ Νέστορας Νέστορος ανέφερε ότι τέτοιο αίτημα κατατέθηκε μόλις τον περασμένο Ιούλιο και ακολουθούνται οι προνευόμενες διαδικασίες. Τώρα, όσον αφορά την σημείωση σε πρόσφατο κυβερνητικό υπόμνημα προς το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι έγιναν μετακινήσεις, ωστόσο σε τουλάχιστον 4 σημεία στα κατεχόμενα, να πούμε εγώ ότι έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα σημεία αυτά και συγκεκριμένα είναι 2 πηγάδια στην Άσια, στον Κορνόκυπο, στο Στρογγυλό Σύντα και στον Άγιο Ιλαρίωνα. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ υπάρχουν και άλλες τοποθεσίες στα κατεχόμενα όπου εντοπίζεται περιορισμένος αριθμός οστών, όμως ελλείψη επιστημονικών ευρημάτων, η ΔΕΑ δεν μπορεί να μιλήσει για σκόπιμη μετακίνηση οστών σε αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστώ.